ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο τα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη, με 23.293 ανθρώπους να έχουν πεθάνει σε όλο τον κόσμο από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το γαλλικό πρακτορείο, βασιζόμενο σε επίσημες πηγές. Στις τελευταίες 24 ώρες αναφέρθηκαν 2.650 νέοι θάνατοι και 55.897 νέα κρούσματα. Οι χώρες με τα περισσότερα θύματα είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπέρασαν χθες Πέμπτη την Ιταλία αλλά και την Κίνα για να γίνουν η χώρα του κόσμου η οποία μετράει τα περισσότερα κρούσματα μόλις από τον κοροναϊό. Καταγράφουν δεδομένα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και της εφημερίδας New York Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν γίνει πλέον η χώρα όπου η πανδημία εξαπλώνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα παγκοσμίως, καταμετρούν τουλάχιστον 82.404 κρούσματα, σύμφωνα με τους αριθμούς του Johns Hopkins. Μέχρι χθες Πέμπτη η Κίνα είχε καταγράψει 81.285 κρούσματα και η Ιταλία 80.539, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι κυβερνήσεις τους και υπενθυμίζει το γαλλικό πρακτορείο. Η Times της Νέας Υόρκης, οι οποίοι κάνουν τη δική τους καταμέτρηση, είχαν αναφέρει λίγο νωρίτερα στη ψηφιακή τους έκδοση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν σε αριθμό κρουσμάτων την Κίνα, από που άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία τον Δεκέμβριο, μετά την Ιταλία, τη χώρα η οποία θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς.